Καλημέρα Σοκράτε σας, επιτέλους να θίξω άλλο ένα θέμα που βάλαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Για το σχολείο, υπάρχει κάποιο σχόλιο για να κλείσουμε. Βεβαίως. Θα αναλώσουμε τον περισσότερο χρόνο απαντώντας σε κάποια ζητήματα τα οποία προφανώς προκύπτουν και θέλουν και αυτά απαντήσεις. Όμως, πριν από αυτό, το θεωρώ σημαντικό ότι στο ερώτημα που θέσαμε χθες στα πρωί μερίσιας θέματα για το γιατί παραμένει ακόμα κλειστό το σπίτι του Ναπολέοντα, πήραμε την απάντηση, ενώ υπήρχαν δεσμεύσεις πολύ νωρίτερα, ένα μήνα πριν, ότι σε λίγες μέρες το σπίτι του Ναπολέοντα θα λειτουργήσει, θα φροντίσουμε από πρόγραμμα οκτάμινων συμβάσεων το κτίριο αυτό να ανοίξει, να δέχεται κόσμο κτλ. Η απάντηση λοιπόν που πήραμε χθες είναι ότι θα παραμείνει κλειστό όλο το καλοκαίρι κατά που φαίνεται, διότι δεν έχει ρεύμα. Πάρα πολύ απλά την ευθύνη ο Δήμαρχος για άλλη μια φορά, η Δημοτική Παράταξη, η Δημοτική Αρχή, πέταξε τον μπαλάκι στους άλλους ότι άλλοι φταίνε που το κτίριο δεν έχει ρεύμα. Και ρωτώ ευθέως και απαιτώ απαντήσεις. Γιατί όταν ξεκίνησε η διαδικασία αυτής της ιστορίας δεν φρόντισαν τότε, πολύ νωρίς, έτσι ώστε να προκύψει και η απαιτούμενη ρευματοδότηση στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό θα ρωτούσε ένα παιδάκι να ρωτήσετε, έτσι. Αυτό το πολύ απλό, το πολύ απλό ερώτημα θα σας απευθύνει. Είναι πραγματικά πολύ ασάξιο. Περίμενα δηλαδή να τελειώσει όλο το έργο. Τι απάντησαν τώρα, δηλαδή αφού θέλετε να ξεκινήσετε με τον Ναπολέοντα. Το Ναπολέοντα θα παραμείνει κλειστό για όλο το καλοκαίρι, διότι δεν έχει ρεύμα. Ναι, δεν έχει ρεύμα. Εντάξει. Και γιατί δεν έχει ρεύμα, τι απάντησαν εκεί για να το κλείσουμε αυτό. Γιατί βάζετε τώρα θέματα τουρισμού, τα οποία εντάξει έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία δεν τα βάλαμε στο τραπέζι. Προφανώς. Έτσι με την κυρία Χατζημαρκάκη που είχαμε πριν και επικεντρωθήκαμε στο πολύ σημαντικό θέμα. Άρα για θέματα τουρισμού υπάρχουν άπειρα που θα μπορούσαμε να θίξουμε. Έτσι. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο Ναπολέοντας. Προφανώς. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά εμείς θέσαμε ένα αίτημα συγκεκριμένο και οι απαντήσεις που πήραμε ήταν αυτές. Ενώ πριν ένα μήνα ήταν άλλες. Εντελώς άλλες. Έτσι. Απέχουν παρασάγκας οι τότε απόψεις με τις τωρινές. Και ρωτώ ευθέως, για να μην υπάρξει αυτό το πρόβλημα, γνώριζαν εξ αρχής ότι το κτίριο δεν ρευματοδοτείται και θέλει μια ειδική τέλος πάντων, διαδικασία από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσουν αυτές τις διαδικασίες για να έχουμε μια νόμιμη και σωστή ρευματοδότηση του κτιρίου. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, κατά την άποψή μας, έπρεπε να τρέξει ως αρχική, μην πω πρώτα αρχική διαδικασία, έτσι ώστε τελειώνοντας το κτίριο να έχει το ρεύμα. Λέει. Για να μην σας πω ότι υπάρχουν προσωρινές συνδέσεις για κάποια κτίρια, τα οποία, οι οποίες γίνονται προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία εργασιών, μιας και χρειάζεται ρεύμα για την ανέγερση οποιασδήποτε ή την ανακαίνιση κάποιας. Τώρα βέβαια το σπίτι του Ναπολέοντα και ρεύμα να. Παραμένει κλειστό, αυτή είναι η είδηση. Και ανοιχτό να ήταν, κύριε Πανταζή, ποιος τουρίστας θα πήγαινε εκεί. Άλλο ζήτημα. Γι' αυτό σας λέω, είναι μεγάλο άλλο το ζήτημα. Θέμα. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά το ότι παρέμεινε επί σειρά ετών κλειστό και ρήματσε, το ότι πιέσαμε ως παράταξη και το θέσαμε ως προτεραιότητα προκειμένου να ανακατασκευαστεί το συγκεκριμένο, έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα, αφού βγήκαν φωτογραφίες, αφού δαπανήθηκαν κάποια χρήματα, ο λόγος λοιπόν που δαπανήθηκαν αυτά τα χρήματα ακόμη παραμένει χωρίς να υλοποιηθεί. Είναι ο σκοπός είναι να ανοίξει πόρτα και να δέχεται κόσμο. Είναι ευθύνη του Δήμου. Είναι ευθύνη του Δήμου που δεν υπάρχει ρεύμα ή είναι ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει την ιδιοκτησία. Ακούστε, υπήρχε μια συνεργασία, μια πραγματική σύμβαση μεταξύ της εφορίας αρχαιοτήτων, η οποία προέβλεπε συγκεκριμένα πράγματα. Και ρωτώ, γιατί σε αυτή την μελέτη, μέσα σε αυτή την συνεργασία, δεν προβλέφθηκε στο σωστό χρόνο η ρευματοδότηση του κτίριου, μόνο έπρεπε να τελειώσει το κτίριο για να συνειδητοποιήσουν κάποιοι, ξέρετε κάτι, θέλει και ρεύμα για να δουλέψει. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Αυτό είναι ο απόλυτος ορισμός της προχειρότητας. Και βέβαια έχει επιπτώσεις. Δεν είναι ούτε το σπίτι μου, ούτε το σπίτι σας, που το ανοιγοκλίνουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Δεν δαπανίσαμε ούτε τα δικά μας, ούτε τα δικά σας λεφτά για να ανακατασκευαστεί. Εντάξει. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν, ότι δαπανήθηκε ένα κεφάλαιο, δαπανήθηκε με πολλά χρόνια καθυστέρηση και έχουμε ένα αποτέλεσμα να είναι κλειστό και να παραμένει κλειστό και να ψάχνουν να βρούνε την τελευταία στιγμή τρόπο για να ρευματοδοτηθεί αυτό το σπίτι. Αυτή η οικία Ναπολέοντα που το έχω δει, το έχω παρακολουθήσει, υπάρχουν και αναρτημένα βίντεο και αναφορές στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες ότι πήγαν ξένοι και το είδαν κλειστό. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα δικά σας.
Βάλτε μια άλλη τελεία τώρα για το θέμα. Πάμε στο θέμα του μουσικού σχολείου. Ναι. Του μουσικού σχολείου. Ένα θέμα το οποίο υποστηρίξαμε ως παράταξη από την αρχή. Εδώ να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, πολύ σύντομη, ότι το δημοτικό σχολείο, αυτό το σχολείο, το μουσικό σχολείο, ήταν έτοιμα της δευτεροβάθμιας, των δευτεροβάθμιου οργάνου Ηρακλείου και Λασιθίου. Δεν ήταν έτοιμα της δημοτικής αρχής να έχει το μουσικό γυμνάσιο της υπερφυριακή ενότητα Λασιθίου. Έχει υπερφυριακή ενότητα Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Χανίων, όλοι οι άλλοι νομοί έχουν το μουσικό του γυμνάσιο. Δεν είχαμε. Δηλαδή τι λέτε τώρα, ότι δεν το θέλαμε, ας πούμε. Όχι, δεν λέω αυτό. Α. Όλοι το θέλαμε. Mm. Παρότι το θέλαμε όμως, η Δημοτική Αρχή δεν πήρε καμία πρωτοβουλία. Το αίτημα ήρθε, σας είπα, από ποιους. Ναι, πήρε πρωτοβουλία. Για πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Για πολλά χρόνια πίσω. Ξέρω και αυτοί που το αγκάλιασαν. Όλοι το αγκάλιασαν. Δεν αναφέρονται έτσι. Προφανώς. Και εσείς όλοι το ήσασταν τότε στη Δημοτική Αρχή. Έχει δουλέψει πάρα πολλοί κόσμοι, κυρία Τσαγκαράκη, γι' αυτό. Ναι. Τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Μην κουράζουμε. Μην επαναλαμβάνουμε. Εσείς κάνετε την αναδρομή, γι' αυτό το λέω. Έχουμε όμως ένα διατάφτα. Για πάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή, με δικαιολογίες μισές, γιατί η τεχνική έκθεση η οποία απεστάλλει επάνω προκειμένου να βγει το ποσό της μελέτης, είχε σωρία προβλημάτων και ήταν και λιπέστατη. Αυτή λοιπόν επέστρεψε πίσω, ζητήθηκαν εγγράφως από το Δήμο κάποιες συμπληρωματικές παρεμβάσεις επάνω στην τεχνική έκθεση αυτή, προκειμένου να βγει. Μισό λεπτό, γιατί δεν καταλαβαίνω. Ποια τεχνική έκθεση, όχι προκειμένου τη μελέτη. Να βγει η χρηματοδότηση της μελέτης, βγαίνει ένα τεχνικό δελτίο που αναφέρει ένα κατά προσέγγιση ποσό. Ας πούμε, για να γίνει η μελέτη για το. Για να διασφαλιστεί το ποσό κατά προσέγγιση της μελέτης. Το οποίο και δεν έγινε σωστά, λέτε. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, χάθηκε περίπου ένας ολόκληρος χρόνος. Και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να υποστηρίζει τα συμφέροντα των μαθητών τους, έτσι, και να παραδώσουν στις επόμενες γενναίες, στους επόμενους μαθητές, καλύτερα πράγματα από ό,τι παρέλαβαν, αυτός ο σκοπός όλων μας εδώ πέρα. Δυστυχώς όμως αυτό τι είναι, πού καταλήγουμε, οι μαθητές να κάνουν αίθουσες προκάτ ακόμη, έτσι, και να προστίθονται κάθε χρόνο και ένα-δύο κουβούκλια προκάτ, προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες. Αν λοιπόν το επιθυμητό αποτέλεσμα και το αποκορύφωμα, αν θέλετε έτσι, της μαθησιακής επιτυχίας είναι οι μαθητές να κάνουν σε μαθήματα σε αίθουσες σε κοντέινερ, τους το χαρίζω αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, είναι, εδώ μπορούμε να βάλουμε όλα τα σχολεία του Δήμου, δεν είναι μόνο το μουσικό. Εγώ σας σχολείο, λέω γιατί αλλά, εκεί υπάρχουν. Τόση, για κοντέινερ υπάρχουν και σε άλλα σχολεία. Δυστυχώς χρόνια τώρα. Έτσι. Ναι. Δεν είναι όμως, ξέρετε, υπάρχει μία ή δύο συμπληρωματικές αίσθηση. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τώρα. Εδώ μιλάμε, είναι απαράδεκτο να εδώ μιλάμε για ένα σχεδιασμό που κάθε χρόνο εξυπηρετώντας ή προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της μαθησιακής στο μουσικό γυμνάσιο, προσθέτουμε και μία δύο αίθουσε. Αυτό τι συνέπειες έχει? Ο χώρος που προαυλίζονται οι μαθητές να μικραίνει όλο και περισσότερο. Εντάξει, να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα και μην μου πείτε, δεν θα με πείσει κανένας ότι. Η μάθηση μέσα σε κοντέινερ είναι ό,τι καλύτερο. Εντάξει. Δεν το είπαμε, ναι. Σε κανένα σχολείο δεν είναι. Έχουμε λοιπόν κάποια αποτελέσματα. Με δεδομένη αυτό καταθέσαμε χθες την πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε όλη αυτή την. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες που δεν είναι μόνο της Δημοτικής Αρχής. Προφανώς. Ο Δήμαρχος χθες ανέλησε ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και σε άλλες περιπτώσεις. Απέκρυψε όμως τη δική του την ευθύνη του ελιπέστατου τεχνικού δελτίου που έφαγε ένα ολόκληρο χρόνο προκειμένου να δημιουργηθούν όλα αυτά. Τώρα, για τις χρηματοδοτήσεις. Έγινε πακτολός χρηματοδοτήσεων με δεδομένο τον COVID, έτσι, εξτρά χρηματοδοτήσεων για τη λειτουργία των σχολείων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και αυτό έγινε. Μην μας λένε λοιπόν ότι δεν είχαμε χρήματα και δεν κτλ. Οι προκατέθουσες δεν μπορεί να τις πληρώσει το Υπουργείο, αν βρίσκονται χρήματα από εδώ και από εκεί, από την περιφέρεια, από το Δήμο, από το πνευματικό του Δήμου, προκειμένου κάθε χρόνο να συμπληρώνονται αίθουσες. Αυτό είναι ο στόχος, να λειτουργούν τα σχολεία με αίθουσες πρόχειρες? Ερώτημα. Αυτή είναι η νέα πορεία που έταξαν στους δημότες. Τα παιδιά μας, οι μαθητές, να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Τους το χαρίζω όλο αυτό. Ξέρετε, επειδή έρχεται ο καιρός που θα κρυφθούμε όλοι μας. Για αυτά που είπαμε, για αυτά που κάναμε, για αυτά που δεν κάναμε, για αυτά που κάναμε. Πώς τα κάναμε και τι αποτέλεσμα φέραμε και σε πόσο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβληματισμοί και ερωτήματα που καταφθάνουν καθημερινά στα δικά μας email και στα τηλέφωνά μας.
Εντάξει, εμείς απλά τα μεταφέρουμε και πιέζουμε για αυτά. Το αποτέλεσμα λοιπόν σε όλη αυτή την ιστορία είναι να έχει έρθει ο Δήμος σε πολύ δύσκολη θέση, έτσι, για ευθύνες άλλων, αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά απ' την άλλη να δαπανώνται χρήματα που θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει αν δεν είχαν κάνει τα λάθη που σας περιέγραψα. Ξέρετε, δεν είναι φτηνές οι λύσεις αυτές. Έχουν φτηνό αποτέλεσμα όμως. Εγώ εκεί θέλω να σταθώ. Ότι δαπανούμε χρήματα που δεν μας περισσεύουν και αγοράζουμε αίθουσες εξυπηρετώντας με τη μορφή των αναθέσεων διάφορους σκοπούς. Πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε και εσύ να εμφωνάζεις και φέρετε μια αίθουσα ο καθένας. Έτσι λειτουργεί η δημοτική μας αρχή σήμερα. Τους βολεύει όλο αυτό το σύστημα γιατί τους εξυπηρετεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά τη γνώμη, δηλαδή, θα έπρεπε να έχουν τελειώσει αυτές τις διαδικασίες πολύ νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Βενέτη, έπρεπε το κτίριο ή να εγγενιάζεται ή να είναι στην τελική του μορφή, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να μπορούν να μπουν οι μαθητές. Πέρασε πάρα πολύ χρόνο. Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι περιέγραψα τα λάθη ποια ήταν. Υπάρχουν ευθύνες και αλλού, το τονίζω, όχι μόνο στη Δημοτική Αρχή. Άστε. Η εξέλιξη λοιπόν τώρα, έτσι για να τη δούμε κι αυτή. Η εξέλιξη. Στο μνημόνιο που ψηφίσαμε για άλλη μια φορά θετικά ως παράταξη, αναφέρει μέσα την παράδοση της μελέτης και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από 8 έως 12 μήνες. Άρα μετά από ένα χρόνο, προσέξτε, θα έχουμε τη μελέτη. Αφού θα ολοκληρωθεί η μελέτη και αντέχουμε στα χέρια μας, εδώ να πω ότι από τη βιώσιμη πόλη έχουμε δει πάρα πολλές καθυστερήσεις σε προηγούμενες μελέτες που τις έχουμε αναθέσει. Εντάξει, οι οποίες έλεγαν και αυτές ένα χρονικό διάστημα παράδοσης 10 μηνών και κάποιες έχουν παρέλθει 12, 13, 14 μήνες και ακόμη δεν τις έχουμε. Εντάξει, άρα μιλάμε για τα χαρτιά που αναφέρονται και ψηφίζουμε. Χώρια τις εξτρά καθυστερήσεις. Αυτό λοιπόν τι δείχνει, ότι μετά από ένα χρόνο θα έχουμε τη μελέτη. Τότε θα μπορέσουμε, γιατί η μελέτη θα αναφέρει και το ακριβές ποσό που θα κοστίζει η ανέγερση αυτού του κτηρίου. Τα πάντα όλα. Υλικά, εξοπλισμός, υποδομή κτλ. Από τότε και μετά λοιπόν θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης. Αυτή θα είναι από κάποιο πουδέ, από κάποιο υπουργείο. Και επειδή ακούστηκε γι' αυτό, ότι για πρώτη φορά υπουργείο χρηματοδότησε σχολείο. Και αυτό δεν ισχύει. Ξέρετε, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όλα τα υπουργεία παίρνουν κάποιο ποσό. Το οποίο το διαχειρίζονται όπως αυτά επιθυμούν. Ο υπουργός, οι υπουργοί, οι γραμματείς κτλ. Από αυτόν και προς τιμήν του ο κύριος Πλακιωτάκης, να το πούμε αυτό, πήρε κάποιο ποσό και χρηματοδότησε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή βοήθησε να ενταχθεί με άλλο τρόπο σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να έχουμε την μελέτη, το κόστος, την αποπληρωμή του κόστους της μελέτης. Εντάξει, το οποίο αν θυμάμαι καλά είναι 233.000. Μου διαφεύγει το ακριβές ποσό. Όμως το χρονοδιάγραμμα σας το περιγράφω. Μετά από ένα χρόνο παραλαμβάνουμε τη μελέτη. Από εκεί μετά ευελπιστώ το γρηγορότερο που μπορεί να βρεθεί χρηματοδότηση. Θα είναι 3 έως 4 μήνες, μπορεί και ποτέ. Για να ξεκινήσουμε μετά τις διαδικασίες, να βρούμε τον τρόπο, την εργολαβία, τη δημοκρατία κτλ. Τι εννοείται με αυτό το ποτέ? Ναι, υπάρχει πιθανότητα αυτή η διαδικασία να μην χρηματοδοτεί τίποτε. Δεν το αποφασίζει ο Δήμος, ξέρετε αυτό, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Γίνονται αιτήματα σε υπουργεία, σε περιφέρειες, όπου μπορεί να βρεθεί χρηματοδότηση και ή ανταποκρίνονται ή όχι. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία μελέτη, μελέτες που κάνουν Δήμοι και μένουν εκτός, χωρίς χρηματοδότηση. Είναι άλλος αγώνας μετά, αφού έχεις την μελέτη στα χέρια σου, το κομμάτι της ανέβρεσης της χρηματοδότησης. Άλλη ιστορία. Άρα ακόμη μετά από τόσα χρόνια, εκεί θέλω να καταλήξω, βαδίζουμε σε μια αβεβαιότητα για το τι μέλη γενέστε. Την ίδια στιγμή, έτσι για να το κλείνουμε, συνεχίζεται η πρόχειρη διαδικασία, πάρτε αναθεσούλες και φέρτε μας αίθουσες για να καλύψουμε τις μαθησιακές ανάγκες. Έτσι, πώς δεν το λέτε, είναι σαν να το κάνει επίτηδες ο Δήμος για να δίνει αναθέσεις. Εντάξει. Δεν το χαλάει αυτό, ξέρετε. Μάλιστα. Τις οποίες βεβαίως και επιτρέπεται. Ο νόμος το επιτρέπει. Δηλαδή δεν είναι. Ναι, αυτό να το πούμε.
Δεν λέει κανείς την παρανομία, λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Κάτι άλλο, έτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, εντάξει. Ναι, είπα να μην βάλουμε και άλλα ζητήματα σήμερα, ναι, γιατί είναι αρκετά. Οπότε εσείς στο σπίτι του Ναπολέοντα που δεν είναι κλειστό και το μουσικό. Και θα παραμείνει κλειστό. Δεν βλέπω πώς. Με λίγα λόγια, αυτό θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος στο δημοσίευμα, ότι δεν βλέπουμε πώς. Γιατί είναι και μεταφορικό και κυριολεκτικό. Λοιπόν, να είστε καλά. Δυστυχώς. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε.